Καλή συνέχεια. Τώρα, να χαιρετήσω τον καθηγητή Γενετικής του Πανεπιστημίου Κύπρου, τον Κωνσταντίνο Δέλτα. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά. Χαίρετε, καλή σας μέρα και καλό μήνα. Καλό μήνα, καλό χειμώνα να έχουμε, για να δούμε πώς θα πάει. Και με τις... ασφαλής και μακριά από τον εχθρό. Ναι, πώς γίνεται αυτό όμως, κύριε καθηγητά, που δεν ξέρουμε και μόλις αυτές τις παραλλαγές και μεταλλάξεις. Θέλετε να μας πείτε μέχρι σήμερα, αυτή την ώρα που μιλάμε, τι καινούριο γνωρίζουμε για αυτή την παραλλαγή, σε συνάρτηση πάντα με τα εμβόλια που έχουμε? Οι πληροφορίες εξακολουθούν να είναι ελλιπείς, διότι μόλις πρόσφατα παρουσιάστηκε αυτό το νέο στέλεχος. Πιστεύω αδικαιολόγητα υπάρχει μια υπέρμετρη ανησυχία. Βεβαίως και πρέπει να ενδιαφερόμαστε και να ανησυχούμε σε κάποιο βαθμό. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την έχει ονομάσει παραλλαγή ανησυχίας, ναι, και όχι ενδιαφέροντος, διότι υπάρχουν προβλέψεις ότι ενδεχομένως να είναι πιο μεταδοτικός και με μεγαλύτερη νοσηρότητα, αλλά όλοι καταλήγουν στο ότι ακόμα δεν είμαστε σίγουροι. Πρέπει να περάσουν μερικές εβδομάδες, να μαζευτούν υλικό, πληροφορία από παρακολουθήσεις, μελέτες που γίνονται, για να φανεί ακριβώς αν όντως είναι πιο μεταδοτικός ή αν όντως είναι πιο νοσογόνος αυτός ο κορονοϊός, αυτό το νέο στέλεχος του κορονοϊού. Εμένα δεν με ανησυχεί ιδιαίτερα το ότι η πληροφορία ότι ταξιδεύει από μια χώρα σε άλλη, αυτό δεν αποτελεί για μένα ιδιαίτερη πηγή ανησυχίας, διότι και λιγότερο μεταδοτικός να είναι, πάλι θα κυκλοφορήσει. Ναι. Από τη στιγμή που κάποιος του έχει κολλήσει, ενδεχομένως να κολλήσει το διπλανό του, να κολλήσει κάποιος στο αεροπλάνο που ταξιδεύει, στο σούπερ μάρκετ που θα πάει κλπ. Και να κυκλοφορήσει παρακάτω και παρακάτω, χωρίς να σημαίνει ότι κατά ανάγκη είναι αυτό το στέλεχος. Για να το αντιληφθεί κάποιος, είναι όπως κυκλοφορούν τα κέρματα, έτσι. Το ευρώ που έχουμε στα κέρματα στην τσέπη μας, άμα δούμε, έχουμε διαφόρων ειδών χωρών ευρώ. Έτσι κυκλοφορεί και ο ιός. Δεν επικρατεί πάντοτε ένα στο τέλος. Υπάρχουν διάφορα που κυκλοφορούν. Ναι. Πολύ καλό παράδειγμα, βεβαίως. Λοιπόν, τώρα κύριε καθηγητά, θέλω να εξηγήσουμε κάτι στους τηλεθεατές. Για τις μεταλλάξεις, τις παραλλαγές κλπ. Ήταν το στέλεχος τον πρώτο, έτσι, του κορονοϊού. Πώς αυτό μεταλλάσσεται, είναι από σώμα, από οργανισμό σε οργανισμό, είναι από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά σε μια χώρα κλπ. Ή το ότι αυτή η παραλλαγή όμικρον ενδεχομένως να προέκυψε στην Αφρική, εκεί όπου δεν κυριάρχησε η Δέλτα. Όλα αυτά έχουν να κάνουν. Κοιτάξτε, η μεταλλαξιγέννηση, όπως λέγεται, δηλαδή η διαδικασία εισαγωγής νέων μεταλλάξεων, είναι ένα τυχαίο γεγονός. Όπως πολλαπλασιάζεται ο ιός, το RNA του κορονοϊού, γίνονται λάθη. Ακόμα και στον άνθρωπο γίνονται λάθη. Γι' αυτό παρουσιάζονται πολλές φορές νέα κληρονομικά νοσήματα, νέα περιστατικά με κάποια κληρονομική νόσο, περιστατικά καρκίνου. Είναι διότι συμβαίνουν τυχαία κάποιες μεταλλάξεις. Στον κορονοϊό, επειδή σε όλο τον κόσμο υπάρχουν άπειρα υλικά σωματίδια που πολλαπλασιάζονται αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχει και αυξημένη πιθανότητα να εισαχθούν τέτοιες μεταλλάξεις. Λοιπόν, συμβαίνουν και θα συμβαίνουν συνέχεια. Και εγώ πάω ένα στοίχημα. Εγώ πάω στοίχημα ότι αν ήταν δυνατό να αλληλουχίσουμε όλους τους κορονοϊούς που υπάρχουν στον κόσμο, που είναι αδύνατο, ή τον κάθε ασθενή που ασθένησε με κορονοϊό, να είστε σίγουροι ότι θα βρίσκαμε πάρα πολλά στελέχη για τα οποία δεν γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή. Πάρα πολλά στελέχη. Απλώς δεν το γνωρίζουμε διότι δεν έχουν αλληλουχηθεί. Γνωρίζουμε αυτά τα οποία έχουν αλληλουχηθεί. Ναι. Γνωρίζουμε όμως πώς θα εξελιχθεί όλη αυτή η κατάσταση με την πανδημία, με όλα αυτά τα δεδομένα, τις μεταλλάξεις κλπ. Και τα εμβόλια που είναι λίγο, λιγότερο αποτελεσματικά, κάποια έτσι, κάποια αλλιώς, αναλόγως και τεχνολογίας. Κύριε καθηγητά, ζητάμε για το πότε θα τελειώσει αυτή η πανδημία. Πρέπει, για να τέλειωνε, ότι θα έπρεπε όλη μια μέρα να είχαμε εμβολιαστεί. Πώς θα τελειώσει? Το ότι πρέπει να εμβολιαστούμε όλοι είναι εκ των όνου κάνευ. Δεν το συζητάμε. Είναι εκ των όνου κάνευ. Ο κάθε ένας από εμάς πρέπει να εμβολιαστεί. Δεν βλέπω κανένα επιχείρημα πλέον για να μην εμβολιαστεί κάποιος, εκτός αν υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος ιατρικός λόγος. Και έγκυες μπορούν να εμβολιαστούν. Οι γυναίκες που μόλις έχουν γεννήσει μπορούν να εμβολιαστούν. Οι ανοσοκατασταλμένοι πρέπει να εμβολιαστούν. Οι καρδιοπαθείς πρέπει να εμβολιαστούν κλπ. Εκτός αν ο γιατρός του για συγκεκριμένο λόγο του πει ότι δεν πρέπει να εμβολιαστεί. Mm. Από εκεί πέρα, κάθε πρόβλεψη είναι πάρα πολύ παρακινδυνευμένη. Κανείς δεν γνωρίζει πώς θα εξελιχθεί
η μοριακή βιολογία του κορονοϊού και πότε θα προκύψει το επόμενο πιο επικίνδυνο στέλεχος. Και ξέρετε, λόγω της υψηλής μεταλλαξιγένεσης του κορονοϊού, δεν αποκλείεται κάποια στιγμή να βγει, να παρουσιαστεί ένα νέο στέλεχος, το οποίο να είναι πιο μεταδοτικό, αλλά λιγότερο νοσογόνο. Και να καταστήσει και αυτή την πανδημία μια ενδημική κατάσταση, την οποία θα περνάμε κάθε χειμώνα, κάποιοι από εμάς, και θα πηγαίνουμε παρακάτω. Και ενδεχομένως να μην χρειάζεται ούτε και εμβολιασμό σε κάποια μεταγενέστερη φάση, αν η νοσηρότητα του κορονοϊού πέσει πάρα πολύ. Είναι και αυτό ένα ενδεχόμενο. Προς το παρόν όμως γνωρίζουμε ότι ο ιός παραμένει νοσογόνος. Ένα μικρό ποσοστό ανθρώπων δυστυχώς νοσούν πάρα πολύ σοβαρά και κάποιοι πεθαίνουν. Αλλά αυτά τα μικρά ποσοστά, όσο μικρά και να είναι, είναι επικίνδυνα και μας ενδιαφέρουν, γιατί μολύνονται πάρα πολλοί άνθρωποι. Μολύνονται πάρα πολλές χιλιάδες, έχουν μολυνθεί εκατομμύρια άνθρωποι παγκόσμια και γι' αυτό έχουν πεθάνει και πάρα πολλοί ως ένα μικρό ποσοστό. Ναι. Δεν το θέλουμε αυτό. Για να το αποφύγουμε αυτό πρέπει από τη μια να εμβολιαστούμε και να προσέχουμε κρατώντας μια αυστηρή προσωπική πειθαρχία στα μέτρα που είναι σε όλους πλέον γνωστά. Ναι. Και αν προκύψει και τέταρτη δόση, μιλούμε για τρίτη ή τέταρτη δόση και δυστυχώς υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν πάρει ακόμα την πρώτη δόση. Ναι, κύριε καθηγητά, και βεβαίως έτσι αυξάνεται και ο κοινωνικός διχασμός. Τώρα παίρνω μηνύματα και για τον ρόλο του δικό μας του δημοσιογράφου που δεν σας ρωτάμε, αυτά που πρέπει να ρωτήσουμε. Μόλις είπατε πριν ότι λέει ότι είναι αδύνατο να νικήσουμε τους κορονοϊούς. Λέγαμε ψέματα στον κόσμο πώς θα πάρει τη ζωή του πίσω με δύο δόσεις. Τώρα λέμε για τρίτη, λέμε για τέταρτη και είναι αυτή η συζήτηση τώρα, κύριε καθηγητά. Και δεν γιατί ξέρω πώς ξεδιαλύνεται αυτό που λέμε τώρα, αυτοί που δεν έχουν εμβολιαστεί. Κοροϊδεύουν αυτούς που εμβολιάζονται και βάζουν και άλλες δόσεις. Καταλάβατε πως φτάσαμε σε αυτό το σημείο τώρα και πρέπει κάποιος έτσι τεκμηρωμένα επιστημονικά να το εξηγήσει. Γι' αυτό και απευθυνόμαστε σε εσάς. Ναι. Κοιτάξτε, γίνονται προβλέψεις με βάση τα δεδομένα. Όταν έχεις ένα εχθρό απέναντί σου, έτσι, πες ότι έχεις απέναντί σου 5 άτομα που είναι οι εχθροί σου και τους εξουδετερώνεις. Νομίζεις ότι τελείωσε. Εάν πίσω από αυτούς τους 5 υπάρχουν άλλοι 10 που έρχονται, τι θα κάνεις? Δεν θα αμυνθείς, δεν θα πυροβολήσεις, δεν θα προσπαθήσεις να βρεις τον τρόπο να προστατευτείς αυτούς τους καινούριους 10 κορονοϊούς ή καινούριους 10 εχθρούς. Και άμα εξουδετερώσεις αυτούς τους 10 και έρθουν άλλοι 50, τι θα κάνεις? Αυτά είναι προφάσεις εν αμαρτίες. Έχουμε ένα μολυσματικό παράγοντα, όπως πολλούς άλλους μολυσματικούς παράγοντες, οι οποίοι ταλάνισαν και ταλανίζουν την ανθρωπότητα από καταβολής κόσμου. Και έχουμε γλιτώσει από πάρα πολλές τέτοιες θανατηφόρες επιδημίες μέσα από τα εμβόλια. Είναι εκπληκτικό το ότι έχουν κάνει τα εμβόλια και γι' αυτό εμβολιάζονται όλα τα παιδιά μόλις γεννηθούν, χωρίς να τους συζητάμε. Διότι γνωρίζουμε ότι γλιτώνουν, προστατεύονται από πάρα πολλές επικίνδυνες ασθένειες. Πριν από καμιά ώρα ήμουν σε ένα άλλο κανάλι και συνάδελφος δημοσιογράφος με ρώτησε και πάλι τα προφανή. Ένα από αυτά είναι, μα ξέρετε, το εμβόλιο δεν είναι 100% αποτελεσματικό. Δεν είναι 100% αποτελεσματικό. Τι θα κάνουμε δηλαδή? Το εμβόλιο που είναι 60% ή 70% αποτελεσματικό είναι χειρότερο από το τίποτα? Ναι. Να προσθέσω στο ερώτημα, συναδέλφου, ότι το θέμα δεν είναι ότι δεν είναι 100% αποτελεσματικό. Είναι ότι έτσι το πλάσαρα στην αρχή, κύριε καθηγητά, αν θυμάστε. Και το ένα ήταν 99% και ήταν λίγο όχι τόσο καλό. Ήτανε. Κοιτάξτε, αυτό που ονομάζουν efficacy ήταν όντως 90-95%. Όταν άρχισε να κυκλοφορεί όμως στον ευρύ πληθυσμό, φάνηκε ότι ήταν λιγότερο. Δεν έχει σημασία. Και 80 να ήταν, είναι πάρα πολύ ψηλά. Κανένα εμβόλιο δεν έχει 100% αποτελεσματικότητα. Μα κανένα. Και το γεγονός ότι είχε τέτοια αποτελεσματικότητα το συγκεκριμένο, οι ειδικοί λένε ότι ήταν εκπληκτικό το ότι ήταν τόσο ψηλή η προστασία. Αλλά επαναλαμβάνω, όσο χαμηλότερη και να γίνεται η προστασία, λόγω καινούριων στελεχών προαρρύθμιση χάρη, στην απουσία οποιοδήποτε άλλου εμβολίου ή φαρμάκου, αυτό πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Αν πρέπει να εμβολιαστούμε 3, 4, 5 φορές, αυτό θα κάνουμε, διότι δεν έχουμε κάτι άλλο. Το επιχείρημα ότι τάχα είμαστε πειραματόζωα και ξέρω εγώ, ή δεν έχουν ακόμα παραχθεί επαρκή δεδομένα. Μα πώς δεν έχουν παραχθεί επαρκή δεδομένα? Εδώ μιλούμε ότι έχει εμβολιαστεί το 1/3 ή ο μισός πληθυσμός της γης. Δεν έχουμε επαρκή αποτελέσματα. Νομίζω λοιπόν ότι συμπερασματικά
Ναι, ανησυχούμε. Κάτι τελευταίο, κύριε καθηγητά, σε αυτό που είπατε ότι έχει εμβολιαστεί ο μισός πληθυσμός, δεν ξέρω αν είναι τόσος, αλλά ένα εμβόλιο δεν θα δείξει μετά από 10 χρόνια, που λένε κάποιοι. Έτσι. Έχω ακούσει πολλούς που φοβούνται να το βάλουν γιατί σε 10 χρόνια τι μπορεί να συμβεί. Το εμβόλιο δεν πάει 10 χρόνια. Από την επιστήμη που γνωρίζω, όχι, διότι ειδικά αυτά τα εμβόλια και τα mRNA, για τα οποία επίσης εκφράστηκαν ιδιαίτερες ανησυχίες, ίσως είναι πιο ασφαλή από άλλα κλασικά εμβόλια, διότι ακριβώς επειδή είναι mRNA, με το που μπαίνει στο κύτταρο, κάνει τη δουλειά του και μετά από λίγο καταστρέφεται, εξαφανίζεται. Δεν μένει εκεί για πάντα. Δεν μένει εκεί για πάντα. Ούτε πρόκειται, δεν υπάρχει μηχανισμός, δεν υπάρχει περίπτωση να μπει μέσα στο DNA και να κάνει ζημιά, όπως λέγεται από κάποιους. Αυτή είναι στοιχειώδης γνώση βιολογίας. Βέβαια, δεν αναμένω να την έχει όλος ο κόσμος, αλλά αυτή είναι η κατάσταση και αυτά πρέπει να εμπιστευτούμε. Ωραία. Κάτι τελευταίο, ρωτάει ένας τηλεθεατής αν γνωρίζετε να μας πείτε πόσο διαρκεί ένα εμβόλιο ή αποτελεσματικότητα. Αν γνωρίζετε πόσο διαρκεί ένα εμβόλιο, η απάντηση εξαρτάται από την παρατήρηση. Η παρατήρηση λοιπόν έχει δείξει ότι και από δικές μας έρευνες εδώ στην Κύπρο, στο Πανεπιστήμιο Κύπρου, στο κέντρο αριστείας που διευθύνω εδώ, έχει δείξει ότι μετά από το τρίμηνο, κατά μέσο όρο, οι τίτλοι των αντισωμάτων, τα επίπεδα των αντισωμάτων πέφτουν πάρα πολύ. Και στο εξάμηνο φτάνουν σε ένα κατώτατο επίπεδο και σταθεροποιούνται. Αποδείχθηκε επίσης, είχαμε τις ανησυχίες μας, τις επιφυλάξεις μας, αποδείχθηκε ότι το επίπεδο των αντισωμάτων κατά του κορονοϊού αντανακλά σε κάποιο βαθμό, όχι απόλυτο. Όχι απόλυτο. Αλλά αντανακλά σε καλό βαθμό, και είναι σημαντικό αυτό, την ανοσιακή επάρκεια που έχει κάποιος από αυτά τα αντισώματα κατά του κορονοϊού. Και φάνηκε ότι στο εξάμηνο είναι μια καλή, ασφαλής περίοδος να ξαναεμβολιαστούμε. Και βλέπετε, αυτή δεν είναι απόφαση δικιά μου. Είναι απόφαση πολύ πιο αρμοδίων άλλων επιστημόνων που έχουν στην διάθεσή τους πάρα πολλά αποτελέσματα από εκατομμύρια εμβολιαστέντες. Ευχαριστώ πολύ, κύριε καθηγητά. Καλή συνέχεια. Και εγώ ευχαριστώ. Είστε καλά, λοιπόν. Πάμε τώρα στον εκπρόσωπο τύπου του ΙΠΑΜ, τον κύριο Χρήστο.